Γεια σας. Γεια σας. Είμαστε η Μάριον αλλιώς Μαρλόξ και η Βερίνα αλλιώς Νέρι Μπλουμ. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μας Χαμένη Λεωφόρος. Είμαστε εδώ σήμερα για μια σχετικά έκτακτη εκπομπή, γιατί η Μάριον μας έβγαλε βιβλίο. Συγκεκριμένα έβγαλε ένα μυθιστόρημα μετά από 20 χρόνια. Να πούμε ότι έχει βγάλει και άλλα βιβλία στο μεταξύ. Απλά μυθιστόρημα συγκεκριμένα είχε βγάλει πριν από 20 χρόνια ξανά. Είχαμε κάνει ναι. και ένα σχετικό βίντεο. Ναι, ήταν το «Βρείτε την Ορτασή», ήταν το πρώτο μου μυθιστόρημα αστυνομικό, μάλλον παροδία αστυνομικού, σε μια εποχή που τα αστυνομικά μυθιστορήματα δεν ήταν ακόμα της μόδας. Είναι αλήθεια αυτό, εκδόθηκε το 2002. 2002, δηλαδή ήταν τέλος 2001 προς 2002. Ναι. Και ενώ υπήρχαν φυσικά, όπως είχαμε πει και στο βίντεο που θα βάλουμε και το σχετικό link κάπου, υπήρχαν αστυνομικά μυθιστορήματα φυσικά και πριν και μετά και κατευθείαν και απλά δεν είχαν γίνει μόδα τότε. Ναι. Με την έννοια που είναι τα τελευταία χρόνια. Ναι, δεν υπήρχαν αυτό που υπάρχει σήμερα, οι λέσχες, οι διάφορες. Ναι. Οι λέσχες και ομάδες που είναι αφιερωμένες ειδικά σε αυτό το είδος. Ναι. Ήταν λίγο περιθωριακό. Ναι, ήταν απλά ένα είδος λογοτεχνίας. Ναι, και ούτε καν λογοτεχνίας, δεν το θεωρούσαν καν λογοτεχνικό. Ναι. Ήρθε λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου μετά από 20 χρόνια. Και δεν είναι άστοχο που τα συσχετίζουμε τα δύο βιβλία, γιατί έχουν σχέση μεταξύ τους. Βεβαίως. Έχουν κάποια στοιχεία που τα συνδέουν. Βεβαίως. Βέβαια τα στοιχεία αυτά δεν είναι καθοριστικά. Δηλαδή μπορεί κανείς να διαβάσει το καινούριο βιβλίο χωρίς να έχει διαβάσει το παλιό. Δεν θα επηρεάσει αυτό καθόλου την κατανόηση του κειμένου. Απλά έχει κάποια στοιχεία που ας πούμε κλείνουν το μάτι σε όποιον έχει διαβάσει το πρώτο. Ναι. Ακριβώς. Και παραπέμπουν εκεί, αλλά όπως είπε και η Μάριο, φυσικά το έγραψε και το ξέρει καλύτερα, δεν επηρεάζει καθόλου αυτό, αν κάποιος δηλαδή δεν έχει διαβάσει το πρώτο, δεν θα επηρεαστεί καθόλου στο να διαβάσει το... Ναι, γιατί είναι και δυσέβρετο τώρα το πρώτο. Βέβαια, ναι. Ίσως έχοντας διαβάσει το πρώτο, να γίνουν κάποια πράγματα, να διευρυνθούν, να διευρυνθεί η κατανόηση για κάποια πράγματα εδώ, αλλά δεν παίζει κανέναν έτσι πολύ σημαντικό ρόλο. Το βιβλίο είναι αυτό. Λέγεται Obliqua. Θα μας πει η Μάριον πιο πολλές λεπτομέρειες για τον τίτλο και την επιλογή του. Και στη συνέχεια θα κάνουμε μια σύντομη κουβεντούλα πάνω στο θέμα και πώς το έγραψε και τα σχετικά. Μάλιστα, λοιπόν, Obliqua καταρχάς είναι η αντίστροφη κάθετος. Μάλιστα. Είναι αυτή η περίπου ναι. η κόκκινη, το άι, μπράβο. Ναι. Αυτό. Ναι. Ήταν το αρχικό σχέδιο αυτό ναι. Για να μην γίνεται μπέρδεμα και να είναι πιο ευανάγνωστο από το κοινό. Το αλλάξαμε σε γιώτα. Σε άι. Σε πλαγιαστό ανάποδο. Ναι. Ήταν μια πολύ σωστή επισήμανση της γραφίστριας. Λοιπόν, το άι αυτό, η αντίστροφη κάθετος, χρησιμοποιείται για να δηλώσει τις τοπικές διευθύνσεις σε έναν υπολογιστή. Μάλιστα. Δηλαδή όταν θέλουμε να περιηγηθούμε μέσα στον υπολογιστή μας, να βρούμε ένα φάκελο, ένα αρχείο, αν προσέξουμε στο κουτάκι με τις διευθύνσεις στο πάνω μέρος του κάθε παραθύρου, οι κάθετες γραμμές είναι έτσι. Σε αντιδιαστολή με τις διευθύνσεις των ιστοσελίδων, οι κάθετες είναι κανονικοί, ναι. Ναι, γέρνει από την αντίθετη πλευρά από αυτή. Μπράβο. Είναι εξωτερικές διευθύνσεις, αυτές είναι εσωτερικές. Και αυτό παίζει ρόλο για ένα μεγάλο μέρος της κατανόησης του κειμένου αυτού. Να αναφέρουμε εδώ, επειδή είπες και για τη γραφίστρια, ότι κυκλοφορεί το βιβλίο από τις εκδόσεις 24 Βεβαίως. Γράμματα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία έκδοση. Αισθητικά, ας πούμε. Ναι, πραγματικά πολύ όμορφη. Με σχέδια και εξώφυλλο της ίδιας της Μάριον. Ναι, ήταν ένα κόνσεπτ από την αρχή. Ναι. Και πρέπει εδώ να πω ότι ο εκδοτικός οίκος δέχτηκε χωρίς καμία αντίρρηση το κόνσεπτ αυτό το δικό μου. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Είπαμε λοιπόν ότι το βιβλίο αυτό έχει κάποια σχέση με το πρώτο, με το «Βρείτε την Ορτασία». Θα ήθελα να μου πεις, θα σου κάνω μια ερώτηση, ναι, δημοσιογραφική. Αν ξεκίνησες να το γράφεις, ενώ είχε εκδοθεί το άλλο, ενώ το είχες ολοκληρώσει μετά από κάποιο καιρό. Λοιπόν, μια πολύ εμβρυϊκή μορφή, στοιχειώδης μορφή, υπήρχε λίγο πριν εκδοθεί το άλλο βιβλίο. Δηλαδή είχε ήδη γίνει ένα μικρό προσχέδιο με κάποιες ιδέες. Ναι. Είχα κάποιες σημειώσεις. Ναι, ναι, ναι. Αργότερα, πολύ αργότερα, όταν είχε εκδοθεί η Ορτασία, είχε γραφτεί και ένα μεγάλο μέρος του κειμένου αυτού. Χωρίς όμως τότε να ξέρω ακόμα
προς ποια διεύθυνση θα το πήγαινα. Δεν ήθελα να είναι αστυνομικό όπως το πρώτο, ήθελα να το πειραματιστώ και με κάποιο άλλο είδος, κάποιον άλλο τρόπο έκφρασης και δεν είχα σκεφτεί ακόμα τι θα ήταν. Το στοιχείο του μυστηρίου βέβαια υπάρχει, όπως και στο πρώτο βιβλίο, αλλά εδώ έχει, ας πούμε, γίνει η διαπραγμάτευσή του με έναν τρόπο πολύ διαφορετικό. Επομένως, είχε αρχίσει να γράφεται πριν, ακόμα πριν από 20 χρόνια. Βέβαια. Και να υποθέσω ότι όλο αυτό το διάστημα το δούλευες, που σημαίνει Βέβαια. Ότι καθώς μεγάλωνες, με την καλή έννοια το λέω, το μεγάλωνες, άλλαζε και ο τρόπος σκέψης, οπότε θα είχε και πολλές αλλαγές. Δηλαδή, η μορφή που έχει τώρα σαν βιβλίο, και όταν πήρε, εν πάση περιπτώσει, τη μορφή την τελική, θα μπορούσε να μην έχει και καμία σχέση, ας πούμε, σύνολο με το αρχικό. Ναι. Δηλαδή, η βασική ιδέα υπάρχει. Ναι. Τα πρόσωπα ήταν ήδη παγιωμένα, γιατί πάνω σε αυτά χτίστηκε όλη η πλοκή, αλλά χρειάστηκε να γίνει μια επικαιροποίηση. Χρειάστηκε λοιπόν να γίνει μια επικαιροποίηση, που είναι και της μόδας η λέξη, μέσα στο πνεύμα της εποχής, ώστε να συμβαδίζει με τα τωρινά δεδομένα. Γιατί όταν είχε αρχίσει να γράφει, υπήρχαν ακόμα δραχμές. Ένα πολύ βασικό στοιχείο. Πολύ βασικό στοιχείο. Τα κινητά τηλέφωνα δεν ήταν όπως είναι τώρα. Φυσικά. Το διαδίκτυο επίσης. Το διαδίκτυο. Είχε τις δυνατότητες που έχει. Φυσικά, οι υπολογιστές δούλευαν με δισκέτες. Προτίμησε να το μεταφέρεις στην την εποχή παρά να το αφήσεις να διαδραματίζεται τότε, ας πούμε. Ναι, θα είχε και ένα ενδιαφέρον να είναι έτσι. Αλλά με βόλευε καλύτερα γιατί ορισμένα πράγματα μου τα εμπλουτίζει αυτό η σύγχρονη εποχή. Γιατί σαν ιστορία και σαν διεκπαιρέωση. Θα έλεγα, ας πούμε, ότι δεν έχει χρονικό περιορισμό, θα μπορούσε να διαδραματίζεται και 20 χρόνια πριν και 20 χρόνια μετά, ας πούμε. Φυσικά, ακριβώς. Απλά είναι κάποια τεχνικά και πρακτικά αυτό ακριβώς, θέματα. Κάποια πραγματολογικά δεδομένα. Με βόλευαν καλύτερα να είναι τα σύγχρονα, γιατί, ας πούμε, πολύ πιο εύκολα τώρα βάζεις κάτι σε μια μηχανή αναζήτησης και βρίσκεις αμέσως στοιχεία. Τότε δεν ήταν τόσο εύκολο. Ναι. Δεν μπορούσε κανείς να έχει τόσο άμεσα πρόσβαση σε κάποιες πληροφορίες όπως έχει σήμερα. Με αφορμή την είδηση του θανάτου της μητέρας του, ο Σπύρος επιστρέφει από το εξωτερικό όπου ζούσε από τα 7 του χρόνια μεγαλωμένος από θετούς γονείς. Σκοπός του είναι να σώσει την ετεροθαλή αδελφή του Αργυρό από τα χέρια του πατέρα της, τον οποίο η Αλίκη, η μητέρα τους, παρουσίαζε στα γράμματά της σαν ένα τέρας αυταρχισμού και απανθρωπιάς. Όμως η πραγματικότητα που συναντά ο Σπύρος είναι πολύ διαφορετική. Προτού βρεθεί νεκρή από διευκρίνηστη αιτία, η Αλίκη είχε εξαφανιστεί για 5 χρόνια, έχοντας για ανεξήγητους λόγους εγκαταλείψει την οικογένειά της. Και σαν να μην έφτανε αυτό, σχεδόν τίποτα στο σπίτι του Βαλέριου Ακρέπη, επιχειρηματία από οικογένεια Κωνσταντινοπολιτών προσφύγων, δεν είναι έτσι όπως το περιέγραφε στο γιο της. Τίποτα εκτός από το ίδιο το σπίτι, ένα λαβυρινθώδες νεοκλασικό που μοιάζει σαν να βγει και από ταινία τρόμου. Πόρτες που ποτέ δεν κλείνουν, σφραγισμένα πατάρια και αραγωγή, ένα δώμα που δεν είναι προσβάσιμο από πουθενά. Πράγματα μετακινούνται σε απρόσιτα σημεία, ενώ κάθε τόσο εμφανίζονται ενιγματικά σημειώματα και ακούγονται περίεργοι θόρυβοι. Μήπως υπάρχει και τέρας στο υπόγειο? Οι απορίες που γεννιούνται στο Σπύρο είναι πολλές και η λύση τους αποθαρρυντικά περίπλοκη. Τι ρόλο ακριβώς παίζουν ο Ακρέπης και η εντυπωσιακή αδελφή του Βανέσα, που ενώ λατρεύουν την Αργυρό δεν προφέρουν καν το όνομα της Αλίκης? Ποιος είναι ο στριφνός ηλικιωμένος που τους παρακολουθεί διαρκώς, πετώντας εσχρά υπονοούμενα εναντίον τους? Γιατί η Αλίκη ράβιαζε τόσες ψευτιές στα γράμματά της? Τι ξέρουν και δεν φανερώνουν ο ιδιόρυθμος σαρκαστής, η κόσιτος τίνος, η μισητή σε όλους και όμως πανταχού παρούσα αγγελική, η Τσαχπίνα αλλά και μυστηριώδης Αμαλία και ο μακιαβελικός φίλος της Τζακ? Ποιοι από όλους λένε την αλήθεια και τι λόγους θα είχαν να την αποκρύψουν? Και μέσα σε όλα η όμορφη Ελισάβετ με τα κόκκινα μαλλιά και την ατέλεια της συλλογή από φουλάρια τον παρασύρισε ένα σύμπαν που μπαινοβγαίνει στις αναμνήσεις του σαν όνειρο. Πρόσωπα και μέρη που υπάρχουν και δεν υπάρχουν, γεγονότα που μπορεί να συνέβησαν, μπορεί και όχι. Τι από όσα νομίζει πως είδε και έζησε είναι πραγματικότητα και τι φαντασίωση ή ψευδαίσθηση ή μήπως παρέστηση. Αποφασισμένος να διαλευκάνει όλα αυτά τα μυστήρια, ο Σπύρος παγιδεύεται σε έναν επικίνδυνο ιστό από μυστικά και ψέματα, θα τον εμπλέξουν ακόμα και σε φόνο για να τον οδηγήσουν στην αποκάλυψη μιας εφιαλτικής, εντελώς απροσδόκητης αλήθειας. Αυτή ήταν λοιπόν με λίγα λόγια, πολύ λίγα λόγια υπόθεση, γιατί είναι πολύ περίπλοκη η ιστορία, αλλά είναι αρκετά διαφωτιστική η περίληψη και έτσι μας βάζει στο κλίμα. Έχει πολλά πρόσωπα καταρχάς. Έχει πολλά πρόσωπα. Στα οποία όμως μπορώ να πω ότι έχεις απόλυτο έλεγχο.
Προσπάθησα να μην μου ξεφύγει. Είναι, ας πούμε, φαντάζομαι, δεν έχω γράψει κάτι τόσο μεγάλο σε μέγεθος. Υποθέτω ότι είναι μια πρόκληση για τον συγγραφέα, οποιοδήποτε άνθρωπο κάθεται να γράψει κάτι, το να βάλει σε τάξη τις ιδέες του και να μην ξεφύγει από τον έλεγχό του το θέμα και οι ήρωες τα πάντα. Ναι, είναι πραγματικά, είναι πολύ δύσκολο. Η αλήθεια είναι ότι για να γράψω αυτό το κείμενο και να έχει μια συνεπή ροή, να έχει μια συνέπεια στον εαυτό του και στο θέμα του, έκανα ένα σωρό σχεδιαγράμματα. Έκανα χρονολόγιο, οικογενειακά δέντρα. Έφτιαξα μέχρι και σχεδιάγραμμα του σπιτιού, μακέτα του σπιτιού. Το οποίο σπίτι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, όπως φάνηκε κιόλας από το περίπτωση. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και ακόμα και όταν δεν γίνεται άμεση αναφορά σε αυτό, πάντα υπάρχει η αίσθηση που δίνει αυτό το σπίτι. Έφτιαξα μέχρι και μακέτα για να μπορέσω να τεστάρω κάποια πράγματα σχετικά με την αρχιτεκτονική. Να περιηγήσει, ας πούμε, στον χώρο. Ναι. Δηλαδή υπάρχει ένα υλικό εκτός, ένα μέτα. Ναι. Με τα υλικό, ναι. Έξω από την καθαρή μυθοπλασία, που είναι και λίγο εναλλακτική πραγματικότητα και κάποια στοιχεία εναλλακτικής πραγματικότητας υπάρχουν και μέσα. Και ξέρεις τι σκέφτομαι τώρα, ότι αυτό που λες ότι έκανες το σκελετό του σπιτιού, είναι λίγο, ας πούμε, θα μπορούσε το σπίτι να το μυθιστόρημα, δηλαδή, που είναι ο σκελετός του. Εκπληκτική παρατήρηση. Ναι, ναι. Όντως, έτσι είναι. Ναι. Έτσι είναι και είναι το σπίτι των ηρώων, ας πούμε, το κυριολεκτικό το σπίτι, σαν οίκημα, είναι και το σπίτι που με στη φαντασία σου φιλοξενεί του. Είναι πραγματικά εκπληκτική παρατήρηση, είναι ακριβώς, είναι το μέρος μέσα στο οποίο κατοικούν οι ήρωες. Ακριβώς. Και επειδή, και για να γυρίσουμε πάλι στην κάθετο αυτή που δηλώνει τις τοπικές διευθύνσεις, είναι ουσιαστικά ένα εσωτερικό ταξίδι στο μυαλό. Και εδώ μπορώ να πω ότι είχα λιγάκι επηρεαστεί από τον Μπέκετ και το Endgame. Μπράβο, και μου δίνεις τώρα πάση για να τους κάνω μια λίγο κλισέ ερώτηση, αλλά νομίζω αυτή η περίπτωση είναι απαραίτητη. Ναι. Αν ήταν κάποια έργα που θα έλεγες ότι σε επηρέασαν, έστω και αν δεν ήταν αυτό συνειδητό. Ναι, συνειδητά με επηρέασε ο Μπέκετ. Δηλαδή με επηρέασε με την έννοια ότι μου έδωσε μια πολύ ωραία ιδέα στο πώς είναι οργανωμένο το Endgame. Το τέλος του παιχνιδιού, το θεατρικό του, ο Σάμιουελ Μπέκετ, ο θεατρικός συγγραφέας, ο κατεξοχήν μαζί με τον Ιονέσκο, εκπρόσωπος του θεάτρου του παραλόγου. Βέβαια δεν υπάρχει το παράλογο, δεν υπάρχει παράλογο με αυτή την έννοια μέσα στο κείμενο, μην τρομάξει κανείς. Επίσης η ταινία Apartment Zero ήταν ένα σημείο αναφοράς μου πολύ έντονο. Όποιος έχει δει την ταινία θα πιάσει τις αναφορές, αλλά είναι έτσι αναφορές που και να μην έχει δει κάποιος την ταινία δεν πειράζει. Είναι όπως ακριβώς συζητούσαμε νομίζω και σε κάποιο άλλο βίντεο, ότι σε έχει επηρεάσει ένα έργο οτιδήποτε, είτε είναι ταινία, είτε είναι βιβλίο, οτιδήποτε, και να φαίνεται αυτό στη δική σου τη δουλειά, δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι ακριβώς, δηλαδή μπορεί να βγει κάτι τελείως διαφορετικό. Βέβαια. Και αυτό είναι το νόημα. Ή να το εκλάβει με κάποιο τρόπο. Ναι, και νομίζω είναι ανοιχτό σε τέτοιες. Δηλαδή, πιστεύω ότι και κάποιος που δεν έχει ιδέα από τις αναφορές αυτές μπορεί να το διαβάσει σαν μια απλή γραμμική υπόθεση, γιατί είναι απλή η διαπεραίωση. Είναι πολύ ωραία οργανωμένο, παρόλο που είναι περίπλοκη η πλοκή. Έχει πολύ καλή οργάνωση, δεν το λέω επειδή είσαι μπροστά. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Αλλά είναι αντικειμενικό, δηλαδή εγώ ξέρεις, το διάβασα σε μια μέρα σχεδόν όλο. Και είναι πραγματικά, δηλαδή είναι τόσο ωραία οργανωμένο. Χαίρομαι. Φαίνεται δηλαδή ότι το έχεις δουλέψει. Μα είναι πολύ δουλεμένο. Είναι πολύ βασικό αυτό για ένα βιβλίο με τέτοια υπόθεση που βασίζεται στο μυστήριο και τι πρέπει να κρατήσεις κρυφό, μέχρι ποιο σημείο, γιατί είναι και αυτό ένα. Βέβαια. Αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση. Πολύ μεγάλη. Γιατί κάποια στιγμή δεν μπορείς να τα έχεις όλα μυστήρια και στο τέλος να βγει κάποιος και να τα εξηγήσει. Πρέπει σιγά σιγά να αποκαλύπτονται κάποια. Όπως έχουμε δει και σε αρκετά αστυνομικά και καλών συγγραφέων. Βέβαια. Μπορεί να είναι πολύ ωραίο το βιβλίο, πολύ ωραία γραμμένο. Αλλά βλέπεις ότι βέβαια σε βιβλία είναι αλήθεια δεν είναι τόσο συνηθισμένο σε ταινίες. Σε ταινίες. Που είναι πιο σύντομες. Ναι, σε ένα βιβλίο έχεις περιθώρια να το αναλύσεις, να ξαναγυρίσεις. Σε ταινίες βλέπουμε, ας πούμε, πολλές φορές και δίνεται η λύση, επειδή δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Πολλές φορές από το πουθενά αξιοποιούν ένα στοιχείο που δεν είχε παίξει κάποιο ρόλο και το αφήνουν επίτηδες, όπως είχαμε αναφέρει σε άλλο βίντεο. Το αφήνουν επίτηδες απλά για να μην το καταλάβεις. Ήταν ο Μπάτλε της Άγκαθα Κρίστη που πήγε για τον κορόιδο. Ναι. Που ήταν στο τέλος, ας πούμε, ο ένοχος ήταν ένα πρόσωπο που είχε εμφανιστεί μισή φορά. Μπράβο, ναι.
και το μυστήριο στηριζόταν εκεί, δηλαδή στο ότι δεν περίμενες. Το θέμα είναι με τα στοιχεία που έχεις, βέβαια, μέσα από εκεί με βγήκε, ήταν πραγματικά αυτό δούλεψα. Δηλαδή με τα πρόσωπα που είχα, τα στοιχεία που είχα, είπα δεν θα βάλεις τίποτα εξωτερικό. Ναι. Ό,τι υπάρχει μέσα αυτό θα είναι. Και φυσικά η στοιχεία δίνονται από την αρχή. Βέβαια. Και είπες για να ολοκληρώσουμε κάπως αυτό το κομμάτι, ναι, είπες για τον Μπέκετ και τον Ιονέσκο και, ναι, και το Apartment Zero, υπάρχει και κάποιο άλλο έργο. Βέβαια. Θα ήθελες να αναφέρεις. Φυσικά είναι ο Ντάριο Αρτζέντο, το σύνολο της φιλμογραφίας του David Lynch, πάρα πολύ. Κλασικά έργα μυστηρίου Dickens. Βέβαια. Πάρα πολύ ο Dickens. Είναι και ένας από τους συγγραφείς που αγαπώ ιδιαίτερα. Γιατί τα έργα του, τα μυθιστορήματά του έχουν μέσα το μυστήριο χωρίς να είναι αστυνομικά ή μυστηρίου ακριβώς, ναι, καθαρό αίμα. Είναι βασικά, ναι, ναι, έχεις δίκιο, ναι. Βέβαια, είναι ναι, κοινωνικά τα θέματά του, αλλά μέσα υπάρχει πάντα ένα στοιχείο μυστηρίου, ένα στοιχείο, θα το λέγαμε αστυνομικό σε πολλά εισαγωγικά. Είναι υποδειγματικό από αυτήν την άποψη, τώρα που το σκέφτομαι. Βέβαια. Και θα μπορούσαν να το έχουν υπόψη τους ή γράφουν αστυνομικά. Ο τρόπος δηλαδή που το χειρίζεται, φυσικά, αυτό το κομμάτι του μυστηρίου και πώς σιγά σιγά έρχεται και αποκαλύπτεται, χωρίς να εμπλέκεται ας πούμε απαραίτητα κάποιος αστυνομικός ή οτιδήποτε. Φυσικά. Οι μεγάλες προσδοκίες. Φυσικά, ακριβώς αυτό το σκεφτόμουν. Είναι ακριβώς. Το αυτό που είχα, ναι, κατεξοχήν, ναι, ναι, υπόψη μου, το μυστήριο του Edwin Drood που τελικά, ναι, ναι, δεν το έλυσε. Ναι, ναι, ναι. Και προσπαθούν, γιατί έτου είναι μισό και προσπαθούν, ναι, τώρα να βρουν λύσεις. Η κλασική λογοτεχνία πάρα πολύ ήταν το σημείο αναφοράς μου, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι. Και ο τρόπος που διεκπεραιώνεται, ναι, το κείμενο στηρίζεται στην κλασική, ναι, λογοτεχνία, ναι, γιατί πιστεύω ότι είναι κάτι το αξεπέραστο. Όποιος περιφρονεί τα κλασικά έργα, εντάξει, μπορεί κάποιοι να τα καταφέρνουν περιφρόνοντας τα κλασικά, ναι, έργα. Όμως, ναι, ακριβώς, όμως είναι ένας δρόμος πάρα πολύ δύσκολος. Πρέπει δηλαδή να έχεις ένα όραμα τόσο πολύ δικό σου, ριζοσπαστικό, και να έχεις επίγνωση, ναι, των ικανοτήτων σου μέχρι κεραίας, για να μπορέσεις να φτιάξεις κάτι που να στέκεται. Ναι. Δηλαδή όποιος απορρίπτει τις βάσεις αυτού που κάνει, πρέπει να έχει να αντιπροτείνει κάτι που να πραγματικά να στέκεται μόνο του. Δυστυχώς βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταθεί, ναι, 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 οτιδήποτε δεν έχει γερά θεμέλια. Και δεν τρέπομαι να πω ότι στηρίχτηκα πολύ στον τρόπο διεκπεραίωσης των κλασικών μυθιστορημάτων. Μπαλζάκ, μπράβο, πολύ ο Μπαλζάκ επίσης. Και ένα άλλο στοιχείο είναι τα παιχνίδια adventure. Βέβαια. Και ουσιαστικά ο ήρωάς μου, ο ήρωας του βιβλίου, ο Σπύρος, που εδώ πρέπει να πω ότι είναι ένα κλείσιμο του ματιού. Στον θείο μου το Σπύρο, ο οποίος δεν ζει πια δυστυχώς, τον χάσαμε πολύ νέο, ο οποίος όταν ήταν πολύ μικρός, βέβαια σε ηλικία που μπορούσε να γράφει, είχε αποπειραθεί να γράψει αστυνομικό μυθιστόρημα με τον τίτλο «Τρεις ρηπές τα μεσάνυχτα». Η καριέρα του η συγγραφική δεν μπόρεσε να προχωρήσει, διότι ο παππούς μας, ο πατέρας του, με τις αντιλήψεις εκείνης της εποχής, παρόλο που ήταν και άνθρωπος αρκετά μορφωμένος για την εποχή εκείνη, με την οτροπία που κυριαρχούσε τότε, βρήκε το χειρόγραφο, το οποίο ξεκινούσε με έναν φόνο, και απεφάνθη ότι το παιδί το χάνουμε. Δεν ήταν έτοιμο τότε το κοινό. Δεν ήταν έτοιμο το κοινό να δεχτεί. Βέβαια. Και στον θείο μου το Σπύρο αφιερώνω άτυπα, γιατί είναι τυπικά αφιερωμένο σε ένα άλλο πρόσωπο. Άτυπα είναι αφιερωμένο στο θείο μου το Σπύρο, του οποίου το όνομα έχει ο ήρωας. Είπες λοιπόν λίγο πριν ότι είναι άτυπα αφιερωμένο το βιβλίο στο, ναι, θείο το Σπύρο. Έμπρακτα όμως έχεις κάποια άλλη αφιέρωση μπροστά. Ναι. Λέω ότι είναι αφιερωμένο στον παππού Αλέξανδρο, που δεν είδα ποτέ το πρόσωπό του. Ο παππούς μας ο Αλέξανδρος, ο Μπαρμπαλέκος, όπως μας είπαν ότι τον φώναζαν, είναι μια μυθιστορηματική μορφή και μια μυθιστορηματική περίπτωση. Δεν τον γνωρίσαμε και μέχρι μια μεγάλη ηλικία δεν τον είχε γνωρίσει και ο πατέρας μας, που ήταν ο γιος του. Δεν έχουμε καταφέρει να μάθουμε σχεδόν τίποτα για αυτόν τον άνθρωπο. Εκτός από το όνομά του. Εκτός από το όνομά του και το ότι είχε παντρευτεί τη γιαγιά μας και χώρισαν, ενώ εκείνη ήταν έγκυος του μπαμπά. Δηλαδή ο μπαμπάς γεννήθηκε, ο πατέρας μας γεννήθηκε, ενώ η γιαγιά είχε χωρίσει. Μια εποχή που δεν ήταν συνηθισμένο αυτό, ναι, καθόλου. Ναι, και μάλιστα ήταν η γιαγιά ουσιαστικά ήταν μια single mother. Ναι, μια μόνη μητέρα που, ναι, μεγάλωσε, ναι, το παιδί της μόνη της. Σε δύσκολες συνθήκες, το ότι δεν τον γνωρίσαμε τον παππού αυτόν, μας έχει μείνει κενό.
Και τον άλλο παππού δεν τον προλάβαμε, εγώ ήμουν μωρό όταν πέθανε, τον πατέρα της η μητέρας μας, αλλά τουλάχιστον υπάρχουν φωτογραφίες του, ξέρουμε ιστορίες για τη ζωή του, άνθρωποι που τον έζησαν ζουν ακόμα και μιλάνε γι' αυτόν. Τον άλλον τον παππού δεν ξέρουμε καν πώς ήταν. Δεν ξέρουμε καν το πρόσωπό του πώς ήταν. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες ανθρώπων, πολύ όμως σποραδικές, ότι ο πατέρας μας του έμοιαζε. Και γι' αυτό αισθάνθηκα έτσι την ανάγκη να του αφιερώσω ένα κείμενο, στο οποίο υπάρχει ένα μυστήριο για την καταγωγή, για την προέλευση του ήρωα. Βέβαια δεν έχει καμία σχέση με τον άνθρωπο, δεν ξέρουμε τίποτα. Είπαμε ούτε σχετίζεται καθόλου η ζωή του και γιατί αφενός δεν ξέρουμε, αφετέρου δεν μπορούμε να φανταστούμε ποιες ήταν οι συνθήκες στις οποίες έζησε. Και αισθάνθηκα έτσι την ανάγκη να του το αφιερώσω, να υπάρχει κάποια σύνδεση, έστω και έτσι, με το όνομά του. Και είπα προηγουμένως ότι ο ήρωάς μου λειτουργεί σαν μέσα σε ένα παιχνίδι adventure. Όποιος έχει παίξει παιχνίδι adventure θα καταλάβει τι εννοώ. Όποιος δεν έχει παίξει, και φυσικά είναι πολύ θεμητό να μην έχει παίξει παιχνίδι adventure, τα παιχνίδια adventure στηρίζονται πάρα πολύ στην ιστορία. Παρόλο που το adventure σημαίνει περιπέτεια, η περιπέτεια είναι καθαρά, πώς να το πω, πνευματική. Στηρίζεται στην ιστορία και είναι σαν διαδραστική ταινία. Δηλαδή δεν έχει πιστολίδι, δεν έχει ξύλο, δεν έχει καταδιώξεις. Βασίζεται στην εξερεύνηση και την αναζήτηση περίπου στο 90-95%. Ναι, ακριβώς. Μπορεί και 100% κάτω. Και 100% και είναι σαν ταινία στην οποία εμείς αποφασίζουμε πώς θα συνεχιστεί η υπόθεση. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον είδος παιχνιδιών, μπορούν να το παίξουν και άνθρωποι που δεν ασχολούνται. Δεν έχουν σχέση, γιατί είναι πολύ απλό στην κατανόηση και στο χειρισμό. Αλλά είναι, όλο το βάρος πέφτει στην ιστορία, συνήθως είναι μυστηρίου. Ακριβώς, δεν θέλει κάποια ιδιαίτερη δεξιότητα στο χειρισμό, απλά θέλει πολύ σκέψη και να λειτουργεί το μυαλό. Ακριβώς, συγκέντρωση και συνδυαστική σκέψη. Ναι. Και από αυτή την άποψη είναι πάρα πολύ καλά αυτά τα παιχνίδια για να εξασκεί κανείς τη μνήμη του, τον προσανατολισμό του, τη μνήμη. Βέβαια. Εμένα με βοήθησαν αυτά τα παιχνίδια, επειδή είμαι και λίγο προσανατόλιστη, με βοήθησαν πάρα πολύ στο να δημιουργώ νοερούς χάρτες στο μυαλό μου. Και έτσι, σε αυτό το θέμα ήταν καθοριστικά. Ναι. Ο ήρωάς μου λοιπόν βρίσκεται μέσα σε ένα τέτοιο, είναι παιχνίδι adventure. Πώς ένας άνθρωπος, χωρίς να το καταλάβει, βρίσκεται μέσα σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Ναι, είναι αυτή η λογική. Που πρέπει να λύσει γρίφους, πρέπει να διαλευκάνει κάποια σκοτεινά σημεία. Ακριβώς. Και είναι λίγο και σαν escape room. Όταν είμαστε στο σπίτι, ας πούμε, και γίνονται διάφορα περίεργα πράγματα. Εμφανίζονται πόρτες, εξαφανίζονται. Τώρα δεν κάνω σχόλια, γιατί αυτά είναι πολύ γενικά. Αυτό λέει και στην περίληψη. Βέβαια. Από την αρχή φαίνονται αυτά και είναι στοιχεία. Ακριβώς. Οπότε είναι λίγο, όχι αυτή τη λογική. Αλλά χωρίς να είναι αυτό κάτι που θα εμποδίσει κάποιον που δεν έχει υπόψη του τίποτα από αυτά να κατανοήσει τι συμβαίνει. Ναι, πρέπει να πω εδώ, γιατί δεν είναι εντελώς άμεσα εμφανές. Όσοι ασχολούνται με αυτό το είδος θα το καταλάβουν. Αν και κάποιος άλλος θέλει να το ψάξει λίγο, η υπόθεση δεν είναι εντελώς γραμμική. Δηλαδή μπορεί να το δει κανείς και έτσι, να το διαβάσει σαν κάποιο μυστήριο που εξελίσσεται και λύνεται στο τέλος με κάποιο τρόπο. Αλλά αν το ψάξει λίγο περισσότερο θα δει ότι υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα επίπεδα. Ναι. Και είναι το subtext που λέμε, ναι, και το sub-level στα υποεπίπεδα και το δεύτερο επίπεδο κειμένου. Ναι. Δεύτερος βαθμός, ακριβώς, που έλεγε ο Ρολάν Μπαρθ. Ναι. Είναι ο δεύτερος βαθμός, δηλαδή υπάρχει ο πρώτος βαθμός που είναι το άμεσα εμφανές. Συμβαίνει κάτι, το παρακολουθούμε μέχρι το τέλος. Υπάρχουν όμως, υπάρχει και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο και πέμπτο και πολλά επίπεδα και μπορεί κανείς να το διαβάσει με πάρα πολλούς τρόπους, είτε απλά σαν ένα ανάγνωσμα, σαν μια πλοκή, είτε σαν κάτι πιο ψαγμένο. Αυτό έγινε συνειδητά. Ναι. Έγινε απόλυτα συνειδητά, δηλαδή είχα τον απόλυτο έλεγχο σε κάθε στάδιο της επεξεργασίας. Να πάμε τώρα λίγο στους ήρωες, νομίζω έχουν και αυτοί πολύ ενδιαφέρον. Μας είπες, ας πούμε, για το Σπύρο, έτσι κάποια γενικά στοιχεία. Ναι. Για να τους πλάσεις σαν χαρακτήρες, ερνεύστηκες από πραγματικά πρόσωπα, πήρες στοιχεία, ίσως φαντάζομαι ότι θα έχουν όλοι λίγο από σένα. Όλοι. Όπως συμβαίνει δηλαδή πάρα. Κάθε φορά το είχε πει και ο Λέων Τολστόι, ο συνάδελφος, ότι κάθε ήρωας, ακόμα και ο πιο ασήμαντος μέσα σε ένα μυθιστόρημα, αυτός με το μικρότερο ρόλο, έχει στοιχεία του συγγραφέα. Και δεν είναι δυνατόν να μην συμβαίνει αυτό. Τώρα, τα πραγματικά πρόσωπα, όχι, δεν υπάρχουν. Δηλαδή, ακόμα και αν υπάρχει, ας πούμε, μια αναφορά, την έχω παραλλάξει για να μην παραπέμπει σε πρόσωπα άμεσα. Τώρα,
κάποιες φορές τυχαίνει συμπτωματικά να... Ακριβώς, ή μας επηρεάζουν κάποιες καταστάσεις και γίνεται υποσυνείδητα. Γίνεται υποσυνείδητα. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, γι' αυτό λέγανε και οι συγγραφείς πάντα, κάθε ομοιότητα είναι συμπτωματική. Συμπτωματική. Και εννοείται αυτό γιατί οι ανθρώπινοι τύποι υπάρχουν, επαναλαμβάνονται και είναι λίγο πολύ, όσο και αν προσπαθούμε να το αποφύγουμε, όσοι δεν ακολουθούμε την πεπατημένη έτσι πολύ ευλαβικά, οι ανθρώπινοι τύποι είναι λίγο στερεότυποι. Στερεότυποι, βέβαια. Υπάρχουν οι αγχώδεις, υπάρχουν οι ψαγμένοι, υπάρχουν οι αλαζόνες, οι σνόμπ. Φυσικά, και ένας στριμμένος άνθρωπος, ας πούμε, ήταν στριμμένος και πριν από 100 χρόνια και σε άλλη χώρα και σε κάθε ηλικία, δηλαδή. Η στριμμένη που περιγράφει ο Λουκιανός, ο Δίκενς, είναι ακριβώς οι ίδιοι. Και βασικά αυτό τι ήταν. Εγώ πήρα μια υπόθεση που θα μπορούσε να είναι μια κλισέ μελοδραματική, το παιδί που ήταν στο εξωτερικό έχασε τη μάνα του και αυτά. Πολύ συνειδητά και με πολύ κέφι της άλλαξα τα φώτα. Είναι μυστηρίου βασικά η υπόθεση. Μυστηρίου. Έχει και το αστυνομικό στοιχείο μέσα και κυριολεκτικά. Και το ψυχολογικό θρίλερ. Κυρίως είναι ψυχολογικό. Ναι, ψυχολογικό θρίλερ. Ψυχολογικό θρίλερ και πιο πολύ θα έλεγα ψυχολογικό. Ναι, με ναι. Κομμάτια που είναι θρίλερ. Ναι, το στοιχείο του θρίλερ δεν είναι δηλαδή. Ναι. Δεν είναι ένα θρίλερ που είναι από την αρχή ως το τέλος τρομακτικό. Δεν έχει jump scares. Έχει μερικά βέβαια. Έχει μερικά jump scares. Ναι, ναι, ναι. Κάποια προσδόκητα. Δηλαδή αν ήταν έργο, ταινία, είναι 2-3 στανταρνέα, ας πούμε, που θα μπορούσε να είναι jump scares. Ή παιχνίδι που πετάγεται μπροστά στο ζόμπι, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Κάτι που δεν περίμενες. Όχι, δεν έχει ζόμπι. Κάτι που δεν περίμενες να δεις. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτά ήταν καθαρά, ήταν όλα οργανωμένα και μάλιστα σε κάποια στιγμή σκέφτηκα μήπως το παρέχω οργανωμένο. Και λίγο το έσπασα σε κάποια σημεία, λίγο έκανα ανακατατάξεις. Να πω εδώ ότι, γιατί η Μάρια μου το είχε δώσει το κείμενο να το διαβάσω πριν εκδοθεί, ότι της είχα επισημάνει ένα συγκεκριμένο σημείο που μου είχε πει ότι την είχε λίγο, όχι ταλαιπωρήσει, την είχε προβληματίσει πώς θα το φέρει. Όντως. Και της είχα πει ότι φαινότανε σε κάποιον, εντάξει, τώρα δεν περί αυτολογώ, σε κάποιον με έμπειρο μάτι, γιατί έχει περάσει από τα μάτια μου πολλά βιβλία. Και τα χέρια. Και γράφω κι εγώ. Φυσικά. Και της είχα πει ότι σε εκείνο το σημείο ήταν σαν να, πώς είναι στον πίνακα του Νταλή, που σηκώνει το κοριτσάκι τη θάλασσα. Δηλαδή ήταν σαν να μπορούσα να σηκώσω την επιφάνεια του κειμένου και να δω το σκελετό από κάτω πώς θα είχε επεξεργαστεί. Ναι. Αυτό έγινε ημισυνειδητά. Δηλαδή, σε πολλά σημεία σπάει ο τέταρτος στίχος. Ναι. Δηλαδή, παλιά το είχαν αυτό οι συγγραφείς, απευθύνονταν κατευθείαν στον αναγνώστη. Και συμβαίνει φυσικά και στις ταινίες. Στις ταινίες. Και παρόλο που το κείμενο είναι γραμμένο σε πρώτο-τρίτο πρόσωπο, δηλαδή είναι τρίτο πρόσωπο αλλά πρώτο. Είναι από την πλευρά του ήρωα, εκτός από κάποια σημεία. Ναι. Και που αναγκαστικά δεν γινόταν. Φυσικά, ναι, ναι, ναι. Γιατί έπρεπε να εξηγηθούν κάποια πράγματα που εκείνος δεν είχε πρόσβαση. Άλλαξε λίγο η κάμερα και πήρε λίγο τη ματιά του Omniscient, του παντογνώστη συγγραφέα που ξέρει που θέλει να πάει την πλοκή του. Βέβαια και αυτό πιστεύω, ελπίζω να το κατάφερα, έγινε με τρόπο που να μην είναι απολύτως εμφανής. Ναι, δηλαδή έγινε φυσικά. Βέβαια. Δεν είναι ότι ξαφνικά εκεί που πήγαινε το κείμενο με μία ροή συγκεκριμένη ξαφνικά άλλαξε και έγινε κάτι άλλο. Είναι απόλυτα λογική εξέλιξη. Και είναι και... δεν το καταλαβαίνει. Ναι. Απλά ήταν το σημείο εκείνο που μπόρεσα και πώς ψάχνεις, ας πούμε, πάλι στο σπίτι. Ναι. Ξαφνικά βρίσκεις μια πόρτα που μπορείς να την ανοίξεις και να δεις λίγο μέσα, κάπως έτσι. Αυτή είναι λίγο... έτσι γίνεται και σε ένα παιχνίδι που είχα παίξει πρόσφατα, το Fever, το Bad Dream Fever, που για να μπορέσεις να συνεχίσεις παρακάτω σε βάζει ο δημιουργός, ο developer, να κάνεις reverse engineering στο παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Να το ξεκυλιάσεις, να το ξεκυλιάσεις. Δηλαδή να δεις πώς λειτουργεί ο μηχανισμός του. Σε εκείνο το σημείο προσπάθησα βέβαια να μην είναι αυτό απόλυτα εμφανές και ήταν απαραίτητο να γίνει εκεί γιατί πρακτικά, από πρακτική άποψη, το μελέτησα πάρα πολύ και αυτό. Έχω κάνει εντελεχή έρευνα για το πώς κάποια πράγματα στηρίζονται στην πραγματικότητα και λειτουργούν πρακτικά. Σε κάποια σημεία έκανα προσομοίωση για να έχει μια αληθοφάνεια. Δηλαδή το φαντάστηκα, αλλά λέω κάτσε, θα λειτουργεί. Ναι. Και το δοκίμασα και αν δεν λειτουργούσε το προσάρμοσα. Επίσης παρατήρησα, και νομίζω το έχεις κάνει επίτηδες, ότι τα ονόματα των ηρώων, των ηρώων βέβαια που έχουν να κάνουν μια οικογένεια συγκεκριμένη, ξεκινάνε όλα από το ίδιο γράμμα. Από το γράμμα Β για την ακρίβεια. Ναι, ξεκινάνε από το γράμμα Β και πρέπει να πω ότι εδώ
εσύ μου έδωσες πάλι την αφορμή, επειδή και βάζεις πολύ Ambrose Beers. Τα αδέρφια του Ambrose Beers και ο ίδιος είχαν όλοι όνομα που άρχισε από Α. Και το επιθετό τους βέβαια το ίδιο Beers ήταν AB. Να είναι το ίδιο ακριβώς. Εγώ το αντέστρεψα. Έκανα τα μικρά ονόματα από Β και το επίθετο από Α. Από Α, ναι. Και αυτό ήταν μια συνήθεια που είχαν οι παλιές οικογένειες. Έτσι ευκατάστατες και που είχαν στην κοινωνία μια θέση προεξέχουσα, ήταν ένα σαν άτυπος κανόνας, δεν ξέρω ακριβώς από που ξεκίνησε, αλλά είναι ένα ενδιαφέρον έτσι στοιχείο. Δίνανε στα παιδιά ονόματα που ξεκινούσαν όλα από το ίδιο, από το ίδιο γράμμα. Ήταν ενδιαφέρον πραγματολογικά αυτό. Και κάποιοι το κάνουν ακόμα. Το κάνουν ακόμα, χωρίς όμως τα ξέρουν. Είναι αλήθεια για ποιο λόγο. Ναι. Τους φεριστές που φυλάνε το δάχτυλο, επειδή ήταν ένα μια φορά που φύλασε τη βέρα του. Και το χωρίς υπάρχει βέρα. Ναι. Αλλά ήταν κάτι εθιμοτυπικό. Ναι, ναι. Βέβαια ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρεις ονόματα από Β. Ναι, Βερίνα. Βερίνα βέβαια. Δεν υπάρχει Βερίνα στο βιβλίο. Βερίνα δεν υπάρχει στο βιβλίο γιατί θα ήταν πολύ εμφανές. Ναι, ναι. Τα πρόσωπα υπήρχαν και από την αρχική μορφή. Ήταν από την αρχική πρόσθεση, ας πούμε. Αυτούσια. Τα πρόσωπα ήταν αυτούσια γιατί πάνω σε αυτά χτίστηκε όλο. Δοκίμασα την τεχνική που μου είχε πει ο Amos Oz. Μάλιστα. Το είχα πάρει συνέντευξη και εκείνο πριν κάτι αιώνες. Με το μαύρο κουτί. Mm-hmm. Που του είχα μεταφράσει το βιβλίο και όταν ήρθε στην Ελλάδα του πήρα συνέντευξη. Είχε πει αυτό το πράγμα, ότι πρώτα έχω τα πρόσωπα και πάνω σε αυτά χτίζω την πλοκή σαν να έχω μια ορχήστρα, μπράβο, ναι, πάνω στην οποία γράφω ένα μουσικό έργο. Αυτό ακριβώς έκανα και εγώ. Δηλαδή, αράδιασα μερικά πρόσωπα, μπράβο, κάποιους τύπους, σαν την Comédie dell'arte, και έβαλα πρόκληση στον εαυτό μου, ότι με αυτά τα πρόσωπα, αυτούς τους τύπους, που είναι και λίγο στερεότυποι, όμως προσπάθησα να τους... Πώς θα τους ανατρέψω. Και πάνω σε αυτά είπα θα χτίσεις ό,τι έχεις, δεν θα βάλεις κάτι παραπάνω. Έχεις αυτόν, τους χαρακτήρες ενός θειάσου, τα πρόσωπα ενός θειάσου, πάνω σε αυτά θα φτιάξεις την πλοκή σου. Ήταν δηλαδή ένα στίχημα και με τον εαυτό. Αυτό ακριβώς. Και γενικά, ας πούμε, όταν γράφεις, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι μια πρόκληση. Ειδικά πάντα, όταν έχεις κάποια στοιχεία και πάντα πρέπει να τα βάλεις σε σειρά. Και να πούμε εδώ επίσης ότι παρόλο που φαίνεται λίγο ασύμβατη η δουλειά που κάναμε ως κριτική, γιατί συνήθως επισκιάζει η μία ιδιότητα την άλλη, όχι πάντα προς όφελος της καθεμίας, το ότι περνάνε πολλά βιβλία από τα χέρια μας, μας δίνουν και παραδείγματα προς αποφυγή. Αφενός και αυτό, και μου δίνεις την ευκαιρία να πω ότι, γιατί είναι και λίγο παρεξηγημένοι, θεωρούν κάτι πολύ συγκεκριμένο πολλοί άνθρωποι ότι είναι κριτική. Α, ναι, ναι. Νομίζω ότι πρέπει να επισημάνουμε ότι η κριτική ουσιαστικά είναι δοκίμιο. Στις σχολές μας κάναμε και κριτική, υπήρχε μάθημα. Βέβαια. Η κριτική δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα δοκίμιο. Ακριβώς. Όταν, ας πούμε, γράφεις ένα δοκίμιο, ακολουθείς μια συγκεκριμένη δομή. Έτσι κι εμείς, να πω και για τον εαυτό μου, αλλά νομίζω και για τη Μάριον την κριτική. Εγώ, ας πούμε, όταν έγραφα μια κριτική, κοίταζα να είναι ένα δοκίμιο. Ακριβώς. Που στέκεται μόνο του σαν κείμενο. Έτσι. Δεν αρκεί να πεις απλά ότι το συγκεκριμένο βιβλίο είναι ένα αριστούργημα, το τάδε είναι χάλια. Ναι, ακριβώς. Και δεν εννοώ απλά να βάλεις επιχειρήματα είτε για τη μία περίπτωση είτε για την άλλη. Πρέπει. Σαν κείμενο πρέπει να στέκεται. Βέβαια. Πρέπει να έχει μία λογική, μία δομή συγκεκριμένη, έτσι, να ξεκινάει από κάπου, να καταλήγει κάπου. Βέβαια. Δεν είναι επίσης καθόλου κακό μέσα στην κριτική να κάνεις αναφορές σε άλλα κείμενα. Ίσα-ίσα είναι πολύ καλό για το... Αν πω εγώ, ας πούμε, αν γράψω μια κριτική για το βιβλίο της Μάριον και πω ότι μου θύμισε το τάδε, την τάδε ταινία, το τάδε video game, την τάδε, το τάδε βιβλίο, δεν είναι καθόλου κακό. Σημαίνει ότι ο συγγραφέας έχει ορίζοντα ή μπορεί να τα θυμίζει εμένα και σε εκείνη να μην σημαίνει κάτι αυτό, αλλά σημαίνει ότι το κείμενο το ίδιο δεν είναι περιορισμένο δηλαδή ακριβώς στην υπόθεση που σου αναπτύσσει. Ακριβώς. Και επίσης, όταν ένα κριτικό κείμενο, ένα κριτικό δοκίμιο έχει αναφορές, δίνει την αφορμή και στον αναγνώστη να ψάξει και ο ίδιος. Φυσικά. Και μπορεί να του φέρει και άλλα. Και για να το συνδέσουμε με κάτι που λέγαμε πριν, πολλά βιβλία που πέρασαν από τα χέρια μας ήταν και παράδειγμα προς μίμηση και παράδειγμα προς αποφυγή. Το να διαβάζει κανείς όταν γράφει είναι το πρώτο και κύριο. Φυσικά. Γιατί βρίσκεις λύσεις σε κάποιο πρόβλημά σου. Δηλαδή κάπου που δυσκολεύεσαι, έχεις κολλήσει, κάποιος μπορεί να σου δώσει λύση. Και όχι απαραίτητα να τον αντιγράψεις. Σου βάζει το μυαλό σου, λειτουργεί και λες, άκη το πώς το έκανε αυτός. Και επίσης να πω, επειδή δεν κάνω μόνο κριτική, είχαμε κάνει πολλά χρόνια και η Μάριον και εγώ μετάφραση λόγω τεχνική. Βέβαια. Και εκεί είχαμε συναντήσει και βιβλία τα οποία τα απολαύσαμε, ας πούμε, σαν κείμενα και μας
βοήθησαν. Βέβαια. Και κάποια άλλα που ήταν, είχαν το αντίθετο αποτέλεσμα. Ναι. Μπορεί να μην ήταν απαραίτητα κακά βιβλία, απλά είχαν κάποια στοιχεία μέσα που το έβλεπες, μπορείς να αναγνώσεις να μην το καταλάβαινες, ας πούμε, αλλά όταν έπρεπε να το ξαναγράψεις ουσιαστικά, εκεί έβλεπες τις αδυναμίες του. Και δεν μιλάμε να ήταν η γλώσσα λίγο περίπλοκη, ναι, ναι, και αυτό. Και δυστυχώς, θα το πω αυτό, πολλοί σύγχρονοι ξένοι συγγραφείς είχαν τέτοιες αδυναμίες. Ναι, 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 είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή και βλέπεις ότι επειδή γίνεται trend κάτι, γίνεται μόδα, μετά αυτές οι αδυναμίες παγιώθηκαν, ναι, ως θετικά. Ναι, ναι, ναι. Και δυστυχώς τα είδα μετά σε πάρα πολλά βιβλία. Έχοντας περάσει από αυτά τα σχολεία, η εμπειρία αυτή βγαίνει, ναι, και στο δοκιμιακό και στο δημιουργικό, ας πούμε, το συγγραφικό κομμάτι, και το λογοτεχνικό. Επίσης να πω ότι το να γράψει κανείς ένα δοκίμιο, επειδή είναι πολύ συγκεκριμένο και είναι δεν θα το έλεγα δύσκολο, είναι απαιτητικό. Ναι, ακριβώς. Βοηθάει πάρα πολύ όταν είναι να οργανώσεις ένα μυθιστόρημα. Πάρα πολύ. Ειδικά μυθιστόρημα, γιατί ας πούμε ένα μικρότερο κείμενο, ένα δίηγμα, ξέρω εγώ, μια νουβέλα, ξέρω εγώ, που είναι μικρά σε έκταση, είναι πιο εύκολο να το οργανώσεις, ναι, και να έχεις εποπτεία. Ναι. Ενώ ένα μυθιστόρημα, και πόσο μάλλον ένα μεγάλο μυθιστόρημα, θέλει πολύ προσοχή. Βέβαια. Να μην σου ξεφύγει. Βέβαια. Και δεν μιλάω μόνο να έχεις μια συνέπεια που συμβαίνει αυτό καμιά φορά. Τους καλύτερες οικογένειες. Έχει τύχει και σε κλασικά βιβλία, ας πούμε, γιατί είναι λογικό. Και αμμουσός. Ακριβώς. Μου είπες, η πρώτη έκδοση βιβλίου του είχε εμφανίσει κάποιον που πέθανε. Ακριβώς. Τον εμφάνισε μετά ξανά και το έπανε και στη δεύτερη έκδοση το διόρθωσε. Το οποίο φυσικά παλιότερα ήταν πιο εύκολο να συμβεί, γιατί δεν γράφαμε νέοι άνθρωποι στους υπολογιστές, οπότε δεν ήταν εύκολο να επανέλθουν, να ψάξουν. Όλο αυτό εγώ προσπάθησα να το αποφύγω. Δηλαδή, σε σημεία που η πλοκή η ίδια σου βάζει την τρικλοποδιά, εκεί πρέπει να προσέξεις. Και σκεφτόμουν πώς το κάνανε στραβά ο τάδε. Αυτό δεν θα το κάνω. Δεν θα το κάνω αυτό. Θα το διαχειριστώ, θα το διαπραγματευτώ με διαφορετικό τρόπο. Αυτό που έχεις καταφέρει είναι ότι δεν πλατιάζει, παρόλο που είναι μεγάλο, το βλέπει κανείς, ας πούμε, και έχει, ναι, έτσι, μπαμπάσκο. Έχει έναν όγκο, ναι. Αλλά εκτός το ότι διαβάζεται πάρα πολύ εύκολα, σου είπα, το διάβασε μία μέρα σχεδόν όλο, έλειπε ένα κομμάτι. Ναι. Α, ναι, το τελευταίο που ήθελα να το τέλος, ναι, που ήθελα λίγο να το δουλέψω παραπάνω. Δεν περισσεύει κάτι, δηλαδή πολύ δουλεμένο. Η συγγραφή είναι τέχνη. Ναι, είναι τέχνη, όπως η ζωγραφική, όπως η μουσική. Είναι κάτι το δεξιοτεχνικό. Ναι. Και δυστυχώς έχει ξεχαστεί αυτό στις μέρες μας, το είχα ξαναπεί σε βίντεο, το επαναλαμβάνω, έχει ξεχαστεί αυτό και θεωρεί το συγγραφέας ως κάποιος που απλώς βγάζει κάποιες ιδέες, γράφει ένα προσχέδιο και το πιάνει μετά μια ομάδα ταλέπορη που χτυπιέται κάτω να το φτιάξει. Δεν είναι καθόλου έτσι. Εγώ είμαι της παλιάς σχολής και σε αυτήν τη σχολή την παλιά επιμένω με σθένος και θα επιμένω μέχρι τελικής πτώσεως, διότι το να γράφει κανείς είναι μια απόλαυση, είναι ένα καλλιτεχνικό δημιούργημα. Μόνο όταν μπεις έτσι μέσα στο κείμενό σου μπορείς και να πεις μετά και στη θέση του αναγνώστη να δεις γιατί πρέπει να το φτιάξω εκεί καλύτερο, να το ευχαριστηθεί και εκείνος, να δει μια ωραία περιγραφή, να αισθανθεί αυτό που θέλω να του μεταδώσω. Απλώς περιγράφω, πήκε ένας, άνοιξε μια πόρτα, έπιε ένα καφέ. Αυτό δεν λέει τίποτα. Αν αυτό που γράφω θα μπορούσε να το γράψουν όλοι οι άλλοι σε οποιαδήποτε στιγμή, δεν έχει νόημα να το γράψω. Το θέμα είναι να κάνω τη διαφορά με τον τρόπο μου, να βάλω τη σφραγίδα μου και διαβάζοντάς του να πει, α, είναι της τάδε το κείμενο. Είναι του τάδε το κείμενο. Όπως αποκτάς ένα στυλ στη ζωγραφική ή στη μουσική, στον τρόπο που ερμηνεύεις ένα τραγούδι. Όπως ας πούμε και ένας ζωγράφος αφηρημένης τέχνης έχει περάσει πρώτα από την κλασική φυσικά. Και έχει μάθει και τα κόλπα και κάποια στοιχεία. Κάτι χωρίς σκελετό είναι κάτι χωρίς σκελετό. Ναι, ναι. Μπορεί να είναι εντυπωσιακό, ναι, με την πρώτη ματιά να σου φανεί έτσι ότι είναι φανταχτερό και αυτά, αλλά από μέσα να μην λέει τίποτα. Το πίσω από τα μάτια της. Ναι, ναι, που είχαμε αναλύσει κάποιο. Μια σειρά που είχαμε αναλύσει σε ένα βίντεο. Ναι, που ήταν πολύ εντυπωσιακό σαν ιδέα, δηλαδή... Είχαν εντυπωσιαστεί πολύ. Πολλοί είχαν τρελαθεί. Δεν είχαν υπόψη τους. Δεν είχαν υπόψη τους τίποτα άλλο, αλλά όταν το έπιανες λίγο να σκάψεις μέσα, δεν ήταν κούφιο. Και μια και είπες και αυτό ακριβώς, είδαμε πρόσφατα μια ταινία με τη Μάριον, το Nope του Jordan Peele, του οποίου είμαστε fans έτσι κι αλλιώς, ο οποίος είναι ένας σκηνοθέτης με πολύ ιδιαίτερη οπτική και πρέπει κανείς να μπει. Δεν είναι άσχετο που το αναφέρω, γιατί έχει σχέση με αυτό που είπε η Μάριον με το σκελετό και που κοιτάς από κάτω. Και πρέπει να μπει στο πνεύμα του, αλλιώς η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύεσαι να καταλάβεις τι ακριβώς θέλει να πει. Είναι αλήθεια. Αλλά νομίζω ότι η γοητεία των ταινιών του είναι ακριβώς ότι δεν σου δείχνει ακριβώς τι θέλει να πει και σε αφήνει εσένα, σου δίνει στοιχεία
σαν να σου δίνει τα στοιχεία ενός γρίφου και σου λέει βάλτα σε σειρά. Και η συγκεκριμένη ταινία που είδαμε τελευταία είχε αυτό το χαρακτηριστικό, ακριβώς, ότι είχε επίπεδα με έναν τρόπο πολύ ιδιαίτερο. Δεν θα πω λεπτομέρειες τώρα, γιατί μάλλον θα κάνουμε κάποιο βίντεο, αξίζει. Η ουσιαστική ιστορία κατήχε το μικρότερο κομμάτι μέσα στην ταινία, αλλά ήταν αυτή που ήταν ο άξονας ουσιαστικά. Ακριβώς, είχε καθορίσει όλα τα υπόλοιπα. Αλλά είναι κάτι που με την πρώτη και ίσως και με τη δεύτερη ματιά δεν σου πάει στο νου. Όντως. Και ήταν είναι ευφιέστατη ταινία και ήταν και ο λόγος που δεν την κατάλαβε κανένας. Ακριβώς, και νομίζω όσοι γράφουν καλά θα ήταν να τη δούνε και μία και δύο και τρεις φορές. Ναι, γιατί σου δείχνει πώς μπορείς να πάρεις τα στοιχεία και να τους αλλάξεις τα φώνα, ναι, να τα ανακατέψεις, να τα σπάσεις, να τα μεταποιήσεις. Ακριβώς, να τους δώσεις άλλη μορφή, έτσι, να τα χρησιμοποιήσεις σαν σύμβολα, αλλά με έναν τρόπο που δεν φαίνεται, ναι, ότι είναι σύμβολα. Ακριβώς. Ήταν και σαν να ήταν σύμβολο και σαν να ήταν απογυμνωμένο. Ήταν πραγματικά ευφιέστατη η οργάνωση. Είναι ιδιοφυής ο άνθρωπος αυτός. Ναι, ναι, ναι. Και έχει πάει αυτό τον έμεσο συμβολισμό του Λίντς, τον έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Πιστεύω ότι είναι διάδοχός του. Ναι, ναι. Πραγματικά. Είναι ότι στις ταινίες του είναι αρκετά έντονο το... Βέβαια, νοριακά το σαρκαστικό στοιχείο, ναι, στον Λίντς ήταν λίγο πιο, ναι, τελικά το, ας πούμε, ναι, στο πιλ της ταινίας είναι λίγο πιο, όχι χοντρό, φαίνεται λίγο, ναι, καλύτερα, αλλά είναι λίγο αυτό και για μπλόφα. Αυτό είναι στάχτη στα μάτια. Είναι στάχτη στα μάτια. Είναι στάχτη στα μάτια. Να πούμε ότι ο τίτλος του βιβλίου μου, το Obliqua, σημαίνει λοξή. Mm. Είναι λατινικό επίθετο. Επίθετο στα λατινικά obliquus, obliquo, obliquum, που σημαίνει ο λοξός. Και μπορεί βέβαια αυτό κανείς να το ερμηνεύσει με πάρα πολλούς τρόπους. Δίνει το στίγμα νομίζω. Ναι. Το συγκεκριμένο τίτλο παίρνουν άλλη διάσταση, ναι, και τα πρόσωπα και οι, ναι, καταστάσεις. Και γι' αυτό λέω ότι έχει πολλά επίπεδα και αυτό αφορά πάρα πολλά επίπεδα μέσα στο κείμενο. Ακριβώς. Και πρέπει να πω εδώ ότι την αφορμή για αυτό το τίτλο μου την έδωσε μια κριτική που μου έκαναν για δικό μου βιβλίο. Μάλιστα. Ποιητικό. Ναι. Είχε γράψει ο κριτικός ότι τα λέω λοξά. Είχε πει ότι τα λέω λοξά σαν τους χρησμούς. Μάλιστα. Δηλαδή άλλο λέει, άλλο εννοεί. Ναι. Και λέω κάτσε. Αυτό μ' αρέσει. Είναι λίγο αυτό που λέμε, αυτό που γέρνει. Αυτό που γέρνει. Ας πούμε, που γέρνει το πλάνο. Μπορεί να γέρνει, ναι, και όλο μας το βίντεο. Έχουμε έτσι... Μες στο πνεύμα μια τάση να είναι, ναι, λίγο στραβά τα πλάνα μας. Mm. Είναι αυτό που δεν είναι την ευθεία ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό που ξεφεύγει λίγο από την, ναι, πραγματικότητα και λες τώρα είναι, δεν είναι, το βλέπω, αυτό, δεν το βλέπω, το φαντάστηκα. Αυτό. Αλλά όχι το πολύ εξωφρενικό, όχι, που κάνει μπάμ ότι είναι εκτός πραγματικότητας. Το λίγο. Είναι αυτή η αίσθηση που έχουμε πολλές φορές. Περνάει μια σκιά και λες τώρα ήταν σκιά, ήταν άνθρωπος, ήταν πνεύμα. Αυτό ακριβώς ήθελα να δώσω. Αυτό ακριβώς, αυτή την φαίνεται, αίσθηση. Φαίνεται αυτό. Ναι, χαίρομαι πολύ. Αυτή την αίσθηση, δηλαδή που ενώ λογικά μπορεί να εξηγηθεί κάτι μέχρι, ναι, ένα σημείο, φτάνεις σε κάποια φάση, ας πούμε, της ερμηνείας και λες κάτσε όμως, εδώ δεν στέκει. Δηλαδή μέχρι εκεί μου το εξηγεί ικανοποιητικά, όμως υπάρχει κάτι που μου ξεφεύγει. Γιατί είναι για το στοιχείο αυτό που, όπως διαβάσαμε και από την περίληψη με τις αναμνήσεις, πολλές φορές μας συμβαίνουν διάφορα πράγματα σε παλιότερες ηλικίες και δεν τα θυμόμαστε. Ναι. Αυτά με κάποιο τρόπο μας επηρεάζουν, βέβαια, και έχουμε συγκεκριμένες συμπεριφορές, βλέπουμε κάτι και κάτι μας κάνει και δεν ξέρουμε ακριβώς. Oh, nope. Ναι, ακριβώς. Ναι. Και είναι αυτό, είναι οι αναμνήσεις που έχουν μείνει κάπου. Και, ναι, παίζει και αυτό πάλι με το που γέρνει. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς παίζει και αυτό. Και επειδή και το πιο τρομακτικό εδώ είναι, και παίζει και αυτό πολύ ρόλο μέσα στο κείμενο, το πιο τρομακτικό είναι ότι δεν θυμόμαστε την αυτά. Ναι, αυτό. Δεν θυμόμαστε συγκεκριμένα. Και μπορεί να σου έρθει η φλασιά που λέμε σε μία ανύποπτη στιγμή. Ακριβώς. Από αυτό, γι' αυτό πάθαινα αυτό. Ξέρω, ναι, γιατί τότε μου είπαν αυτό, μου συνέβη εκείνο. Αυτό, αλλά και πάλι δεν το θυμάσαι ακριβώς. Και πάλι το θυμάσαι ακριβώς. Και πάλι υπάρχει κάτι πάντα που μας ξεφέρει, ναι, και, ναι, είναι τρομερό, δηλαδή σκέφτεσαι ότι υπάρχει ένα μέρος του αυτού μου, του καθενός του εαυτού, αξεκλείδωτο. Και να αναφέρω πάνω σε αυτό, τώρα θα προδώσω την ηλικία μου, αλλά δεν πειράζει, ας πούμε ότι ήμουν αγέννητη όταν συνέβη, γιατί έχει σχέση με αυτό που είπες. Εγώ μέχρι μια εποχή, τώρα έχει καιρό να μου συμβεί, υποθέτω επειδή το αποκρυπτογράφησα, έβλεπα συχνά στον ύπνο μου. Όχι κάθε βράδυ, ας πούμε, ναι, αλλά αρκετά συχνά για να με προβληματίσει. Έβλεπα συχνά στον ύπνο μου ότι ήμουνα ή μέσα σε ένα σπίτι, ναι, ή μέσα σε μια παραλία και ερχόταν ένα αεροπλάνο το οποίο κατέβαινε πολύ κοντά στο σπίτι που βρισκόμουν ή πολύ κοντά στην ακτή όπου βρισκόμουν. Απειλητικά. Απειλητικά και το έβλεπα σαν να πέφτει στην απόσταση. Δηλαδή παίρνα και ξυστά, ας πούμε, από εκεί που ήμουνα και έπεφτε. Και έπεφτε. Και το είχα δει αρκετές φορές για να με προβληματίσει. Ενώ δεν είχα τέτοια εμπειρία, αυτή παξίλα, έχουμε ταξιδέψει με αεροπλάνο, δεν έχει συμβεί τίποτα. Ούτε φοβόμαστε. Ούτε φοβόμαστε.
Δεν το βλέπω, όπως είπα, κάθε βράδυ, αλλά το είχα δει αρκετές φορές ώστε να με προβληματίσει και να σκεφτώ ότι γιατί συμβαίνει αυτό και δεν μπορούσα να βρω, γιατί όπως είπα δεν είχα καμία τέτοια ανάγκη εμπειρία. Είχαμε δει βέβαια, είχε τύχει να δούμε για τέτοια περιστατικά, αλλά έχουμε δει και για άλλα μέσα. Και δεν τα βλέπουμε στον ύπνο μας όλη την ώρα, φυσικά. Αυτό ήταν πολύ κοντά σε μένα αυτό. Και κάποια στιγμή διάβασα σε κάποιο περιοδικό εφημερίδα, δεν θυμάμαι, ότι είχε συμβεί ένα περιστατικό πριν από κάποια χρόνια τέλος πάντων, το οποίο είχε γίνει πολύ γνωστό. Είχε ξεκινήσει ένα αεροπλάνο από το αεροδρόμιο του Ελληνικού, εδώ δηλαδή στην Αθήνα έχει συμβεί αυτό, ήταν τότε το Ελληνικό, με προορισμό νομίζω το εξωτερικό, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και ξεκινώντας το αεροπλάνο ξεκίνησε σχετικά καλά, και ενώ ήταν ακόμα στην Αθήνα, πάνω από την Αθήνα, δεν μπορούσε να πάρει ύψος. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, πάντως κάτι τέτοιο συνέβαινε, δεν μπορούσε να πάρει ύψος, είχε κάποια βλάβη. Εκεί στη θέση που βρισκόταν δεν μπορούσε να γυρίσει πίσω. Και ο πιλότος, σε μία ας πούμε απόφαση αυτοθυσίας, σκέφτηκε μήπως καταφέρει, γιατί αυτό πήγαινε πολύ χαμηλά, μήπως καταφέρει να το πάει μέχρι το εργάλειο το βουνό και να το ρίξει στο βουνό τουλάχιστον. Θα σκοτώνονταν όλοι οι άνθρωποι και ο ίδιος, να μην πέσει πάνω στα σπίτια. Και αυτό είχε σαν συνέπεια να περάσει το αεροπλάνο ξυστά από όλες τις σκεπές. Από το Ελληνικό τώρα φαντάζομαι, μέχρι κάποια απόσταση, πέρασε από τη Νέα Σμύρνη, την Καλυθέα. Στη συνέχεια ωστόσο, και ενώ πήγαινε προς το εργάλειο, έκανε κάποιον ελιγμό, δεν ξέρω, κάτι σκέφτηκε, και κατάφερε τελικά να το γυρίσει πίσω στο Ελληνικό. Και του προσγείωσε κανονικά και δεν έπαθε κανένας τίποτα. Και σκέφτομαι τώρα εγώ ότι είναι σίγουρο μάλλον, αφόσον πέρασε το αεροπλάνο ξεστά από τις σκεπές, να είμαστε μέσα στο σπίτι και να το ακούσουμε, να το ακούσουμε, να το είδαμε, να το καταλάβαμε. Τώρα που το λες έχω την εντύπωση ότι έτσι έγινε. Αν το θυμάμαι εγώ που ήμουν αγέννητη, πόσο μάλλον εσύ. Εγώ που ήμουν γεννημένη, εγώ ήμουν τότε βρέφος, ήμουν αγέννητος στο μυρφτήριο. Ακριβώς. Οπότε αυτό είχε μείνει τότε σαν παιδάκι, σαν μωρό. Δεν μπορούσα να το αξιολογήσω, αλλά σαν εμπειρία προφανώς ήταν κάτι που δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Όντως. Και μου είχε μείνει. Κοίταξε, και αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που το συνδύασα, δεν το ξαναείδα αυτό το όνειρο. Έκανε σε ψυχανάλυση στον εαυτό σου. Εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ, δηλαδή, που το πώς μπορεί να λειτουργήσει κάτι. Φοβερό. Ναι. Είναι φοβερό. Θυμόμαστε και από πολύ πιο νωρίς από όσο παραδέχεται η επιστήμη. Βέβαια, ναι. Μπορεί να μην είναι μνήμες με την έννοια τη συμβατική, ας πούμε. Ναι, καλύτερο σαν ταινία, ας πούμε. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, όταν ήμουν παιδάκι, πολύ μικρό παιδάκι, δηλαδή μιλάμε τώρα νήπιο, ναι. Που ήμουν πολύ μικροσκοπικό και μικροσκοπικό παιδάκι, βέβαια με λέγανε Τσιλιδίθρη, ναι. Και ήθελα να ψηλώσω. Μάλιστα μου είχαν πάρει μια κούκλα, την Ζαμπέλα, η οποία ήταν τεράστια σε σχέση με μένα, δηλαδή είχε το διπλάσιο ύψος και τη φοβόμουν. Και μου λέγανε να ψηλώσει να γίνει σαν τη Ζαμπέλα. Και για πώς θα γινόταν αυτό, με τον τρώω το φαΐ μου. Και μου λέγανε ότι όταν τρως το φαΐ σου θα ψηλώσεις. Οπότε τι έκανα και εγώ, έπαιρνα το φαΐ μου, πήγαινα μπροστά στον καθρέφτη και έτρωγα προσπαθώντας να ψηλώσω επί τόπου. Και το θυμάμαι αυτό, θυμάμαι ότι στεκόμουν μπροστά στον καθρέφτη. Και περίμενα να ψηλώσω, αλλά φυσικά δεν ψήλωνα εκείνη τη στιγμή. Αναφέραμε λοιπόν στην αρχή ότι είναι και η εικονογράφηση της Μάριο. Ναι. Το εξώφυλλο είναι αυτό. Ναι. Είναι δύο φίδια. Ένα κανονικό φίδι, ας πούμε, και ένα που είναι ο σκελετός του. Ναι. Και σχηματίζουν, Μάριον, τι? Σχηματίζουν σε δύο διαφορετικές, κλίμακες και κατευθύνσεις το σήμα του Απείρου. Ακριβώς, που είναι σαν το 8, ας πούμε. Σαν το 8. Και επίσης, εσύ το πρόσεξες, ναι, ότι σχηματίζει και το S. Και το S, που είναι το όνομα του Σπύρου, ακριβώς. Ίσια και ανάποδα. Έτσι, ναι. Και έχει μία πασχαλίτσα. Ναι. Ένα ρόδι και... Το λουλούδι του ροδιού. Είναι το ρόδι που του βγαίνουν τα σπόρια, σαν αίμα, και είναι και το ροδιού το λουλούδι. Και κάποιες πολύ creepy κάμερες εδώ, πολύ όμινος. Πολύ όμινος, γιατί ήμπεθα και αγκλωμαθείς. Βέβαια και τα πλακάκια αυτά, τα πλακάκια φυσικά. Και επίσης το ατού, ένα από τα ατού του βιβλίου, είναι η εσωτερική εικονογράφηση. Κάθε κεφάλαιο συνοδεύεται από μία εικόνα που έχει σχέση με τον τίτλο. Του εκάστοτε κεφάλι, θα μου θες να μας πεις δύο λόγια γι' αυτό, τι είναι ακριβώς. Βεβαίως, είναι μια ολόκληρη τράπουλα ταρό, η μεγάλη αρκάνα και τρία χαρτιά από τη μικρή. Μάλιστα. Αυτά θα το σχεδιάσει εγώ. Έχω φτιάξει και άλλες τράπουλες πολλές, κάποια είναι εμπνευσμένη από την Αλήκη στη χώρα των θαυμάτων, η προηγούμενη από αυτήν, και με διάφορα άλλα θέματα, μυθολογικά ή καθαρά φανταστικά. Αυτό είναι
καθαρά εικονογράφηση του βιβλίου. Είναι μια τράπουλα ταρό που εικονογραφεί το βιβλίο με έναν υπερβατικό βέβαια τρόπο. Για παράδειγμα, εδώ έχουμε. Είναι η δικαιοσύνη. Μάλιστα. Και είναι μια συμβολική, ας πούμε, απεικόνηση που έχει σχέση και με τον τίτλο και με το περιεχόμενο του κεφαλαίου. Ακριβώς. Μπορεί να μην είναι άμεσα κάθε φορά. Ναι, αλλά όπως έχει στοιχεία, έχει σύμβολα. Ακριβώς. Τα οποία όταν τα κοιτάει κανείς, του δίνουν κάποια στοιχεία. Βέβαια. Και σε κάποια δίνουν και στοιχεία για παρακάτω. Επίσης, αυτό είναι ανάποδο όπως βλέπω. Ναι, 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 κάποιες κάρτες είναι ανάποδο. Ναι, είναι στα γερμανικά. Γιατί επέλεξα γερμανικά? Γιατί βασίστηκα στη γερμανική. Σε μια γερμανική εκδοχή της τράπουλας, η οποία έχει κάποια, κάποια χαρτιά, κάποιες φιγούρες λίγο διαφορετικές. Μάλιστα. Από την στάνταρ. Και με βόλεψε για το κείμενό μου. Ναι, ναι, ναι. Το ουμ και κέρτ αυτό, ουμ και κέρτ, σημαίνει το αντίστροφο. Γιατί όταν ρίχνει, ας πούμε, ο Μάντης τα χαρτιά, μπορεί να πέσουν και ανάποδα. Ακριβώς. Οι κάρτες και δεν τις αφήνουμε έτσι, δεν τις πειράζουμε και έχουν έτσι. Άλλο συμβολισμό, έχουν ακριβώς. Άλλη ερμηνεία. Και όχι απαραίτητα την ακριβώς αντίθετη από την αρχική, ναι, είναι λίγο γλυκό, είναι λίγο λοξύ. Ακριβώς. Παίζει ρόλο και αυτό. Επίσης, αυτά, η τράπουλα αυτή υπάρχει στο Tumblr, την έχω ανεβάσει όλοι. Συνδέσμους. Βεβαίως. Και υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσής της. Μάλιστα. Σε μεγάλη ανάλυση. Και είπες ότι είναι όλα τα χαρτιά της μεγάλης αρκάνα, δηλαδή είναι 21 χαρτιά και τρία από τη μικρή αρκάνα. Τρία από τη μικρή. Σαν συμπληρωματικά, ας πούμε. Ναι, είναι η κόντα, γιατί το κείμενο έχει και μία κόντα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή σταματάει σε κάποιο σημείο η κυρίως, ας πούμε, υπόθεση, όχι ότι δεν συνεχίζεται, ναι, ναι, αλλά είναι εκεί που η μεγάλη, ας πούμε, η κορύφωση, μετά από εκεί αρχίζουν και λύνονται σιγά σιγά τα υπόλοιπα, γιατί έχουν λυθεί κάποιες μεταξύ, αρχίζουν και λύνονται τα υπόλοιπα μυστήρια που μας ακολουθούσαν σε όλη την υπόλοιπη εμπλοκή. Επίσης, οι τράπουλες ταρό είναι λίγο παρεξηγημένες, τις θεωρούν απλώς μαντικές. Καταρχάς να πούμε ότι είναι περσικές, είναι περσική η καταγωγή τους και είχαν χαρακτήρα παιχνιδιού, δηλαδή έπαιζαν με τις τράπουλες αυτές κανονικά, όπως παίζουμε τώρα πόκα με την κανονική τράπουλα, ναι, 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 για παράδειγμα, ήτανε παιχνιόχαρτο. Ναι. Αργότερα απέκτησαν αυτή τη μαγική, ναι, διάσταση, επειδή οι συμβολισμοί τους ήταν έτσι πολύ δελεαστικοί για αυτό το σκοπό και δίνουν και αφορμή για πολλές ερμηνείες. Η δική μου η στάση απέναντι στην τράπουλα ταρό είναι καθαρά φιλοσοφική. Μάλιστα. Δηλαδή βλέπω τα σύμβολα και προσπαθώ να τα ανατρέψω, προσπαθώ να τα πάω σε άλλο επίπεδο, λίγο τα ανακατεύω. Mm-hmm. Και αυτή είναι η γραμμή που ακολουθώ σε όλες τις τράπουλες που έχω φτιάξει μέχρι τώρα. Mm-hmm. Έχω φτιάξει μία που έχει σχέση με το σκάκι και είναι εμπνευσμένη από τα ναυτάκια του Φασμπίνγκ. Ναι. Έχω κάνει μία που είναι από την Αλήξη στη χώρα των θαυμάτων, που είπα, με τις φιγούρες αυτές. Επίσης άλλη μία με τους αρχαίους θεούς. Έχω φτιάξει επίσης μία με τους Τιτάνες. Είναι σκελετοί Τιτάνων που στοιχιώνουν τις πόλεις. Θα βάλουμε όλους τους συνδέσμους από κάτω. Και πολλές άλλες. Μία που είναι εμπνευσμένη από τον Ελίτη. Μάλιστα. Την πόα της ουτοπίας, ναι, που λέει τις, ναι, γυναίκες, ναι, είναι, ναι, με γυναική σύμβολα. Μία που βασίζεται επίσης το πρώτο μου, το ποιητικό μου, το δεύτερο ποιητικό μου βιβλίο. Ο Μαύρος Καθρέφτης έχει επίσης συνοδευτική τράπουλα, ναι, μαύρο, ναι, καθρέφτη. Ναι, ναι, σαν κόνσεπτ. Σαν κόνσεπτ. Και σκέφτηκα γιατί αυτό το κόνσεπτ να μην το κάνω και με τις τώρα. Αφού έτσι κι αλλιώς θα τις έφτιαχνα τις τράπουλες. Και είναι συνυφασμένο, δηλαδή η τράπουλα βέβαια σχεδιάστηκε σε κάποια αργότερη φάση. Ναι, ναι. Μεταγενέστερη, δεν ήταν από την αρχή. Μετά συνδυάστηκε. Μετά συνδυάστηκε, ήταν από την αρχή τα κεφάλια να ονομαστούν έτσι. Αλλά χωρίς την εικόνα. Χωρίς την εικόνα. Η εικονογράφηση ήρθε μετά. Όταν είχα και καλύτερη χρήση του υπολογιστή, ας πούμε, είχα εξασκηθεί περισσότερο. Και είναι ψηφιακές συνθέσεις. Ψηφιακές συνθέσεις. Ένα μεγάλο βαθμό. Ψηφιακές, ψηφιακό κολλάζ. Μπράβο, ναι. Και έχει και κάποιες παρεμβάσεις παραδοσιακής και λίγο σκίτσο. Yeah. Αλλά είναι όλο φτιαγμένο έτσι που να μην ξεχωρίζει, ναι, ναι, ακριβώς, τι είναι τι. Τώρα η Δερίνα θα μας διαβάσει, με την πολύ ωραία της φωνή, θα μας διαβάσει την αρχή του βιβλίου που είναι η αφορμή για όλα όσα συμβαίνουν μετά. Το κεφάλαιο λέγεται Bernard, είναι ο τρελός. Είναι ο τρελός της τράπουλας. Όποιος θέλει μπορεί να ψάξει να δει τι συμβολίζει ο τρελός. Ο τρελός είναι όρθιος, δεν είναι αντεστραμμένος. Ναι, ναι, ναι. Θα διαβάσω μόνο αυτό το κομμάτι, γιατί να μην έχουμε και spoilers, ναι, απλά να μπούμε στο νόημα. Δεν θα πούμε τι είναι, όποιος θέλει να το εντάξει στο υπόλοιπο κείμενο μπορεί να διαβάσει το βιβλίο. Αγαπημένη μου Σπύρο, σου γράφω και πάλι από τη Σοφίτα, το μόνο μέρος στο λαβύρινθο αυτού του σπιτιού όπου βρίσκω πια ηρεμία.
Τώρα τελευταία έχει γίνει σχεδόν μόνιμο το δωμάτιό μου. Είναι αρκετά ευρύχωρη, κουρνιασμένη κάτω από τη στέγη, με λοξό ταβάνι και φεγγίτη, στρογγυλό, σαν φινιστρίνη, έτσι όπως πάντα ονειρευόμουν τον δικό μου χώρο. Την ημέρα τυλούζει ο ήλιος και τη νύχτα βλέπω το φεγγάρι ακριβώς στο κέντρο του φεγγίτη, λες και το παράθυρο αυτό ανοίχθηκε με βάση αστρονομικούς υπολογισμούς. Κοιμάμαι μόνη στο τιβάνι που ξέθαψα από το υπόγειο. Από το παλιό μας σπίτι έστειλα να φέρουν τη βιβλιοθηκούλα, μια πολυθρόνα και την ντουλάπα που είχαμε στην κρεβατοκάμαρα. Έχω ανεβάσει εδώ τα ρούχα μου, λίγα βιβλία και τη μικρή τηλεόραση από το δωμάτιο της Αργυρός. Έτσι κι αλλιώς δεν της κάνει καλό να βλέπει τηλεόραση. Ο γιατρός λέει πως η ακτινοβολία και οι γρήγορες αναλλαγές της εικόνας μπορεί να χειροτερέψουν το πρόβλημά της. Ωστόσο αυτός την αφήνει να παίζει στον υπολογιστή του με τις ώρες προκειμένου να μην μπλέκεται στα πόδια του. Απορώ ειλικρινά με την αναισθησία του, αν και δεν θα έπρεπε ύστερα από όλα όσα περάσαμε και περνάμε, η κόρη μου και εγώ στα χέρια του. Θεέ μου, πώς γελάστηκα έτσι. Δεν πρόκειται ποτέ να συγχωρέσω στον εαυτό μου το τραγικό αυτό λάθος, την καταδίκη που υπέγραψα με το ίδιο μου το χέρι. Η αλήθεια βέβαια είναι πως δεν του φαίνεται καθόλου. Βλέποντάς τον για πρώτη φορά, έτσι γλυκομήλυτο και γελαστό, όπως δηλαδή παρουσιάζεται σε όλους τους άλλους εκτός από εμάς, νομίζεις πως είναι ανίκανος να βλάψει μυρμήγκι. Κι όμως η ψυχή του είναι μαύρη, το μυαλό του απίστευτα διαστραμμένο. Πίσω από τη μάσκα του υποδειγματικού οικογενειάρχη κρύβεται ένα αληθινό τέρας. Θα έλεγα ο ίδιος ο διάβολος, αν πίστευα σε αυτά. Είμαι πια σχεδόν βέβαια ότι πρόκειται για διχασμένη προσωπικότητα και έχω αρχίσει να φοβάμαι για τη ζωή μου και τη ζωή της κόρης μου. Ευτυχώς που είσαι μακριά και δεν κινδυνεύεις από αυτόν, ούτε βλέπεις τα μαρτύρια που τραβάμε η Αργυρό κι εγώ. Χτες η μικρή έπαθε πάλι κρίση. Αυτός έγινε θηρίο και άρχισε να φωνάζει και να βρίζει και φυσικά τα έβαλε μαζί μου επειδή λέει δεν φροντίζω να παίρνει τα φάρμακά της στην ώρα τους. Πού να μάθαινε κιόλας πως το ένα φάρμακο δεν της το δίνω καθόλου. Το κακόμοιρο δεν αντέχω να το βλέπω έτσι αποβλακωμένο από τα ηρεμιστικά. Άλλωστε αυτό το φάρμακο στην ουσία δεν της κάνει τίποτα, το είπε και ο γιατρός. Της το έγραψε μόνο και μόνο για να πάψει αυτός να τον πρίζει. Είχε μάλιστα το θράσος να πει στον γιατρό ότι δεν ανέχεται την ίδια του την κόρη εξαιτίας του προβλήματός της και αν δεν υπάρξει σύντομα βελτίωση θα τη βάλει σε κλινική. Κόντεψα να αρρωστήσω από τη στενοχώρια μου. Το μόνο που με κρατάει και δεν καταραίω, ούτε φεύγω από αυτή την κόλαση, είναι η σκέψη πως η Αργυρό με χρειάζεται και εσύ μια μέρα θα γυρίσεις και θα μας σώσεις από αυτόν. Για άλλη μια φορά σε εξορκίζω να καταστρέψεις το γράμμα μου μόλις το διαβάσεις και να μην προσπαθήσεις με κανέναν τρόπο να επικοινωνήσεις μαζί μου. Πρέπει να μείνεις όσο γίνεται πιο μακριά από αυτόν, όσο εγώ είμαι ανήμπορη να τον αντιμετωπίσω. Για να σου στείλω αυτό το γράμμα πρέπει να καταφέρω να βγω από το σπίτι χωρίς να του κινήσω υποψίες. Αλλιώς πάμε χαμένες και εγώ και η μικρή. Αν δεν σου δίνω ούτε διεύθυνση ούτε τηλέφωνο, το κάνω για να σε προστατέψω. Γι' αυτό μην παραπονιέσαι αγάπη μου και μην θυμώνεις μαζί μου. Ξέρω ότι θες να μου μιλήσεις, να ακούσεις τη φωνή μου, να μου πεις τα δικά σου νέα. Το ξέρω γιατί και εγώ το θέλω και υποφέρω που δεν μπορώ να σε δω, να σε αγγίξω, να ακούσω έστω και μια σου λέξη. Κάθε μέρα που περνάω μακριά σου, πεθαίνω λιγάκι ακόμα. Δεν μπορώ όμως να σε βάλω σε κίνδυνο. Είσαι τα πάντα για μένα και είμαι σίγουρη πως με το μυαλό και τις ικανότητές σου θα πας μπροστά, δίχως τη βοήθεια κανενός. Δεν είναι ανάγκη να μου πεις ότι αριστεύεις τη σχολή σου. Ευτυχώς έχω και εγώ τις πηγές μου και μαθαίνω ότι με ενδιαφέρει. Μα και να μην το μάθαινα, πάλι θα το ξέρει η καρδιά μου που ποτέ δεν έφυγε από κοντά σου. Θα σου ξαναγράψω όποτε μπορέσω και όταν έρθει η ώρα να συναντηθούμε θα σου πω εγώ πού θα μας βρεις. Και τότε ο καθένας μας θα λάβει ό,τι του αξίζει. Εγώ θα πάρω πίσω τα παιδιά μου και τη ζωή μου και αυτός θα πληρώσει επιτέλους για όλα. Και εσύ Σπύρο μου θα είσαι το χέρι της δικαιοσύνης που θα τον τσακίσει με τη βοήθειά μου και τη βοήθεια του Θεού. Να είσαι καλά, να έχεις υπομονή και να περιμένεις το γράμμα μου. Με όλη μου την αγάπη, Α. Να ξαναβούμε ότι το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 24 γράμματα. Και να ευχαριστήσω εδώ θερμότατα για μια ακόμα φορά τον εκδότη, τον κύριο Γιώργο Δαμιανό, την κυρία Καλλιόπια Γραφιώτη, τη συντονίστρια της έκδοσης, και την κυρία Κατερίνα Μινογιάννη, που είναι εικονογράφος βιβλίων και είχε τη γραφιστική επιμέλεια και με τους οποίους συνεργάστηκα άψογα σε όλη τη διάρκεια της έκδοσης. Επίσης, να ευχαριστήσουμε το κατάστημα Μόστρα που μας τύπωσε τα ωραία αυτά μπλουζάκια. Όπως βλέπετε είναι στοιχεία από το εξώφυλλο. Είναι στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης απέναντι από το μετρό του Αγίου Ιωάννη. Όποιος θέλει να γνωριστούμε και από κοντά και να κουβεντιάσουμε, η Βερίνα και εγώ θα είμαστε στα περίπτερα 87, 89, 91 των εκδόσεων 24 γράμματα στο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Ζάπιο την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου στις 7 με 9 το απόγευμα. Βασικά η Μάριον θα είναι για τις εκδόσεις, εγώ θα είμαι εκεί για... υποστήριξη. Υποστήριξη και για να ομορφαίνεις το πλάνο. Όπως πάντα. Όπως πάντα. Και επίσης και μπορεί να γνωρίσει και τη μαμά μας που έχει εμφανιστεί. Βέβαια και έχει βίντεο. Και εκείνη η βιβλία εκδόσεις της εκδόσης 24 γράμματα. Η Mama Highway. Ναι, ακριβώς.
κάπου εδώ λοιπόν θα κλείσουμε αυτό το ειδικό βίντεο, το έκτακτο, και θα τα ξαναπούμε. Και ως τότε, γεια σας. Γεια σας.